Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα είχα σκοπό να ανεβάσω άλλο βίντεο με ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Και ταυτόχρονα ασχολούμαι και με άλλες υποθέσεις για τις οποίες έχω σκοπό να κάνω βίντεο κάποια στιγμή στο μέλλον. Κάνοντας λοιπόν έρευνα για αυτά τα θέματα, έκανα μία συνειδητοποίηση. Ότι όταν ασχολείσαι με σκοτεινές υποθέσεις, το σκοτάδι αρχίζει να σε κυριεύει. Και είναι κάτι το οποίο δεν αντιλαμβάνεσαι. Και από ένα σημείο και μετά άρχισα να χάνω την πίστη μου στην ανθρωπότητα και να βλέπω το κακό παντού. Και έτσι αποφάσισα να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό. Να ασχοληθώ με ανθρώπους που υπήρξαν φάροι ελπίδας και αποτέλεσαν παράδειγμα προς μίμηση για πολλούς. Γιατί ο κόσμος μας έχει ανάγκη τέτοιους φωτεινούς ανθρώπους για να μην βυθιστεί εντελώς το σκοτάδι. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Terry Fox. Ο Terry Fox γεννήθηκε στο Winnipeg του Καναδά στις 28 Ιουλίου του 1958. Ήταν το δεύτερο από τέσσερα παιδιά και μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο αγάπη. Ήταν πολύ ανταγωνιστικός, μαχητικός και δεν του άρεσε να χάνει. Από πολύ μικρός άρχισε να δείχνει την αγάπη του για τον αθλητισμό. Έπαιζε ποδόσφαιρο, ράγκμπι και μπέιζμπολ. Όμως η μεγάλη του αγάπη ήταν το μπάσκετ. Και ενώ ο προπονητής του στο σχολείο και ο πατέρας του επέμεναν ότι το μπάσκετ δεν ήταν το δυνατό του σημείο και ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να ασχοληθεί με το τρέξιμο, αυτός επέμενε να προτιμάει το μπάσκετ. Ήταν ευχαριστημένος ακόμα και όταν ο προπονητής τον έβαζε στον αγώνα για 2 λεπτά. Προπονούνταν ασταμάτητα ακόμα και το καλοκαίρι. Με τον καιρό έγινε καλύτερος και κέρδισε μια θέση στην ομάδα ως βασικός. Κατάφερε, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλός, να βραβευτεί ως ο καλύτερος αθλητής της χρονιάς στο γυμνάσιο στα 12 του. Συνέχισε το μπάσκετ όλα του τα σχολικά χρόνια με πολλές διακρίσεις. Στα 18 του ξεκίνησε τις σπουδές του στην κινησιολογία, με σκοπό να γίνει προπονητής. Στις 12 Νοεμβρίου του 1976, και ενώ οδηγούσε, για δευτερόλεπτα αποσπάστηκε η προσοχή του και τράκαρε με προπορευόμενο όχημα. Δεν ήταν ένα ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο και δεν υπήρχε ανάγκη, όπως νόμιζε, να εξεταστεί από γιατρό, καθώς το μόνο που είχε ήταν ένα χτύπημα στο γόνατο και μια ελαφριά μελανιά. Κάποια στιγμή αργότερα, κοντά στα Χριστούγεννα, ένιωσε έναν ελαφρύ πόνο στο χτυπημένο γόνατο, αλλά το απέδωσε στην καταπώνηση από τις προπονήσεις του μπάσκετ. Μέχρι τον Μάρτιο όμως ο πόνος είχε γίνει πολύ έντονος και καθημερινός. Επισκέφτηκε γιατρό και διαγνώστηκε με οστεοσάρκωμα, ένα είδος καρκίνου των οστών. Οι γιατροί είπαν ότι το πόδι του θα έπρεπε να κοπεί και να κάνει χημειοθεραπείες, και πάλι όμως οι πιθανότητες να ζήσει ήταν ελάχιστες. Ο Terry φάνηκε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα υγείας του με γενναιότητα. 3 εβδομάδες μετά τον ακροτηριασμό και την τοποθέτηση πρόσθετου μέλους, σηκώθηκε και περπατούσε σαν να ήταν κάτι πολύ φυσικό για αυτόν. Πέρασε 16 μήνες μπαινοβγαίνοντας σε νοσοκομεία και κάνοντας χημειοθεραπείες. Παρ' όλα αυτά, δεν το έβαλε κάτω. Του προτάθηκε μια θέση στην ομάδα μπάσκετ με αναπηρικό καροτσάκι, την οποία και αποδέχτηκε, ενώ ακόμα συνέχιζε τις χημειοθεραπείες. 3 μήνες μετά έπαιζε στην εθνική ομάδα ως βασικός και κέρδισε 3 εθνικούς τίτλους. Κάποια στιγμή, ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο, έπεσε στα χέρια του ένα άρθρο για τον Dick Traum, τον πρώτο αθλητή που ολοκλήρωσε το μαραθώνιο της Νέας Υόρκης τρέχοντας με ένα πόδι. Και κάπως έτσι του ήρθε η ιδέα. Στην αρχή, το μόνο που είπε στην οικογένειά του ήταν ότι είχε σκοπό να τρέξει στο μαραθώνιο και ξεκίνησε να προπονείται καθημερινά. Πήρε μέρος σε έναν αγώνα δρόμου τρέχοντας 17 μίλια και ενώ τερμάτισε τελευταίος, καταχειροκροτήθηκε. Την επόμενη μέρα μίλησε στην οικογένειά του και τους φανέρωσε το σκοπό του. Θα έτρεχε κάθε μέρα 26 μίλια, με ένα πόδι από τη μία άκρη του Καναδά στην άλλη. Και αυτό για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να μαζέψει χρήματα, τα οποία θα δίνονταν για την έρευνα κατά του καρκίνου. Ο τελικός στόχος ήταν να μαζέψει $1 για κάθε Καναδό, δηλαδή να μαζέψει 24 εκατομμύρια δολάρια. Ενημέρωσε το Κέντρο κατά του καρκίνου του Καναδά και τους υποσχέθηκε ότι θα ολοκληρώσει τον αγώνα του, όπως και να έχει, ακόμα και αν χρειαστεί να συχθεί. 12 Απριλίου του 1980, ο Terry ξεκίνησε από το Saint John στην ανατολική ακτή του Καναδά. Μάζεψε 2 μπουκάλια νερό από τον Ατλαντικό. Το ένα το κράτησε για σουβενίρ. Το άλλο θα το έριχνε στον Ειρηνικό ωκεανό μόλις θα ολοκλήρωνε το μαραθώνιό του, στην άλλη μεριά του Καναδά. Έτρεχε κάθε μέρα. Στην αρχή ένιωθε απελπισμένος, λίγοι ήταν αυτοί που γνώριζαν ποιος είναι και τι κάνει. Μετά από λίγες μέρες όμως, οι κάτοικοι από μια μικρή πόλη από την οποία πέρασε του έκαναν δωρεά 10.000 δολάρια. Αμέσως αναπτερώθηκε το ηθικό του.
Καθώς συνέχισε, όλο και περισσότεροι μάθαιναν για το νέο με το ένα πόδι που μάζευε λεφτά για την έρευνα κατά του καρκίνου. Οι δημοσιογράφοι έσπευδαν να καλύψουν το θέμα και να του πάρουν συνέντευξη. Πολλοί Καναδοί συγκινημένοι έβγαιναν στους δρόμους για να τον ενθαρρύνουν και να τον χειροκροτήσουν. Οι δωρεές άρχισαν να σειραίουν. Ο οργανισμός του όμως ήταν καταπονημένος και το αριστερό του πόδι πονούσε πολύ λόγω του ότι κρατούσε στην ουσία όλο το βάρος του. Οι γιατροί τον συμβούλευαν να σταματήσει. Η μητέρα του τον παρακαλούσε να γυρίσει σπίτι. Και αυτός της απαντούσε ότι ο πόνος του δεν συγκρίνεται με τον πόνο που περνάνε εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο λόγω του καρκίνου. Πέρασαν 143 μέρες, κατά τις οποίες είχε σταματήσει μόνο για 3 ημέρες. 2 για λόγους υγείας και 1 για να συναντήσει ένα 10χρονο παιδί που είχε χάσει το πόδι του από την ίδια πάθηση. Αργότερα δήλωσε ότι αυτή ήταν η πιο συγκλονιστική μέρα της ζωής του. Όμως την 1η Σεπτεμβρίου ο οργανισμός του δεν άντεξε άλλο. Κατέρευσε στη μέση του δρόμου έχοντας έντονο βήχα και αιμόπτυση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί του ανακοίνωσαν ότι ο καρκίνος είχε προχωρήσει στους πνεύμονες. Είχε διανύσει 5.373 χιλιόμετρα. Στο σημείο που κατέρευσε υπάρχει μέχρι και σήμερα αυτή η πινακίδα. Πολλοί ήταν αυτοί που προσφέρθηκαν να συνεχίσουν τον Μαραθώνιο της Ελπίδας, όπως ονομάστηκε. Όμως ο ίδιος στην αρχή το αρνούνταν. Επέμενε ότι θα συνεχίσει μόλις τα ένιωθε λίγο καλύτερα. Ο καρκίνος όμως είχε προχωρήσει πολύ και ενώ οι γιατροί έκαναν τα πάντα, οι θεραπείες δεν βοηθούσαν. Ο Τέρι Φόξ πέθανε στις 28 Ιουνίου του 1981 σε ηλικία 23 ετών στο νοσοκομείο, έχοντας την οικογένειά του δίπλα του. Οι σημαίες εκείνη την ημέρα κοιμάτιζαν με σύστιες. Όλος ο Καναδάς θρηνούσε. Λίγο πριν πεθάνει, ζήτησε από τον κόσμο να μην ξεχάσει τον αγώνα του. Φαίνεται όμως πως οι κόποι του δεν πήγαν χαμένοι. Κάθε χρόνο μέσω του Ιδρύματος Τέρι Φόξ διατίθενται μεγάλα ποσά από δωρεές για τον ιερό αυτό σκοπό. Κάθε χρόνο εκατοντάδες άνθρωποι παίρνουν μέρος στον αγώνα δρόμου Τέρι Φόξ. Έτσι, κάθε ένας από αυτούς, με κάποιον τρόπο, συνεχίζει αυτό που εκείνος ξεκίνησε. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο σε όσους έχασαν τη ζωή τους από τον καρκίνο, αλλά και σε όσους με θάρρος τον πολεμάνε. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.